Δυστυχώς έχει χαθεί κάθε ίχνος λογικής, μία φωνή λογικής στη διπλωματία. Σπανίως την ακούς και νομίζω ότι θα την ακούσουμε και σήμερα. Είναι ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Νίκος Κανέλος. Πρέπει να πω τους διπλωματικούς κύκλους χαρακτηρίζεται ένας από τους λόγιους διπλωμάτες. Άλλωστε είναι πολύ βραβευμένος και για το συγγραφικό του έργο και για το έργο του στη ζωγραφική. Όμως σήμερα θα μιλήσουμε για το σκληρό κόσμο της βίας και του πολέμου μαζί του. Παρότι φαντάζομαι ότι αν του δινόταν η δυνατότητα, ήταν διαχειριστής, αλλιώς θα έβλεπε το πράγμα. Καλημέρα κύριε Πρεσβή. Πολύ καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Έχει χαθεί η λογική από τους πολιτικούς πρωταγωνιστές του Μεσανατολικού ή είναι ψυχρά κοινικά συμφέροντα? Νομίζω πως δεν έχει χαθεί η λογική. Η λογική επικρατεί παρά αυτό που αποκαλείται ψυχρά κοινικά συμφέροντα. Γιατί από ένα είδος αμήλικτης διπλωματίας που την είχα χαρακτηρίσει εδώ και 2-3 χρόνια, διαμορφώνεται στη διεθνή διπλωματία μια συναλλακτική διαλεκτική σχέση. Εάν δεν μας βρει έτοιμος, θα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή στην διεθνή διπλωματία το συμφέρον και βεβαίως οι επιδιώξεις και βεβαίως τα γεωστρατηγικά δεδομένα, δηλαδή ενέργεια και οικονομία, παίζουν το σημαντικότερο ρόλο. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτή την εκτράχυση, αν μπορεί να μου επιτραπεί η έκφραση, των γεγονότων, τι νομίζετε ότι είναι το κυρίαρχο? Γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει? Πριν από όλα πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή άφιξη στο Ισραήλ του Έλληνα Πρωθυπουργού. Έφτασε πριν από λίγο, καλά κάνετε και το αναφέρετε. Ναι. Έφτασε πριν από λίγο και αυτό μαζί με την τοποθέτηση που έκανε στο Κάιρο μας δίνει ένα στοιχείο που είναι ωφέλιμο να το μελετήσουμε. Τώρα, από πλευράς βεβαίως ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός που έχει πάει στο Ισραήλ, είναι όλη η Δύση. Ακόμα και οι επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων από τα κοινοβούλια και τις βαλτικές χώρες πήγαν στο Ισραήλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό το ότι εδώ έχουμε την άφιξη του Πρωθυπουργού. Τώρα κοιτάξτε, έχουμε κυρίους παίκτες της ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, μαζί με τη Ρωσία και την Κύπρο και το Κατάρ. Την Κύπρο. Γιατί είπατε την Κύπρο. Την Τουρκία και το Κατάρ. Αν και οι δύο τελευταίες δεν φαίνονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά έχουν και καλυμμένο σοβαρό ρόλο και θα έχουν και καλυμμένο σοβαρό και διαμεσολαβητικό ρόλο. Αυτό που επιδιώκουν οι Ισραηλινοί μετά την έναρξη της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς της 7 Οκτωβρίου είναι στο βάθος του χρόνου να βρουν συνομιλητές στη μετριοπαθή ηγεσία των Παλαιστινίων. Ενώ διπλωματικά και πολιτικά. Γιατί στρατιωτικά θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις κατά τη δική μου γνώμη. Η μία θα έχει στόχο την απομόνωση των σκληρών στελεχών για να κάνουν μετά αυτό που οι Ισραηλοί έχουν πει την εξολόθρευσή τους. Στη συνέχεια μία αν θέλετε επέκταση του Ισραηλινού ελέγχου στην θαλάσσια περιοχή της Γάζας και βεβαίως ένας περιορισμός απόλυτος σε κάποια κομμάτια της νοτίου αν θέλετε περιοχής των Παλαιστινίων. Αυτές τις ζώνες θέλει το Ισραήλ. Ήδη νομίζω ότι με τον τρόπο και το στρατηγικό, επειδή ξέρετε ήμουνα 10 μέρες πριν την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ. Mm-hmm. Είχα κληθεί βεβαίως ιδιωτικά να μιλήσω στο Πανεπιστήμιο και βεβαίως είχα την δυνατότητα να δω τι γίνεται από κοντά. Υπάρχει μια έλλειψη ασφάλειας και υπάρχει και μια πολιτική διαίρεση. Υπάρχει μια αμφισβήτηση των πολιτικών πραγμάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν χαρακτηριστεί κάποιες ζώνες που είναι υψηλού κινδύνου και κάποιες ζώνες που βρίσκονται στην μεθοριακή γραμμή ως
απαγορευμένες για κάποια είσοδο. Κλείσανε συγχρόνως 7 σημεία εισόδου, επομένως χτίζεται μια, εκτός από την στρατιωτική σας είπα πλευρά, χτίζεται και μια αποτρεπτική ισχύ, στην οποία βοηθούν βεβαίως και οι Αμερικανοί. Και εδώ πρέπει να πούμε επίσης ότι έχουμε από το Ιράν ένα κέρδος το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι η ακύρωση της προσέγγισης Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως για τον ίδιο τον Παλαιστινιακό λαό, τι μπορεί να σημαίνουν, κύριε Πρέσβη? Εντάξει, αυτό που σας είπα είναι ότι ο Παλαιστινιακός λαός πρέπει στην παρούσα φάση να βρει μια σταθερή και διαρκή πολιτική λύση. Αυτή η σταθερή, διαρκή και πολιτική λύση είχε κατά κάποιο τρόπο προταθεί και εδώ και 20-25 χρόνια. Αλλά βεβαίως επειδή έγινε ό,τι έγινε, είναι αδύνατη η προσέγγιση με το Ισραήλ, έστω και στην προοπτική των δύο κρατών που όλο και φαίνεται σαν πιθανότερη, μικρών κρατών εννοώ και κυρίως από πλευράς Παλαιστίνης, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι το Ισραήλ θα ανοίξει τα σύνορά του, δηλαδή θα επεκταθεί στη Γάζα, αυτή είναι η γνώμη μου. Επομένως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να δημιουργηθεί μια μετριοπαθή πλευρά η οποία θα μπορεί να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί μόλις τελειώσει η στρατιωτική επιχείρηση, όλες οι χώρες νομίζω θα βρουν ένα ειδικό βάρος σε διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους, γιατί σωστά είπατε ότι και πριν 20 χρόνια γνηλατήθηκε μια τέτοια λύση. Ναι. Μόνο που η λύση τότε δεν φαλκιδεύονταν σε σχέση με τα ψηφίσματα και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή ένα Παλαιστινιακό κράτος, πώς μπορούσε να πει νέο Αραφάτ, όπου το στρατό τον αναλαμβάνει το Ισραήλ, όπου οι επικισμοί γίνονται αναγνωρισμένοι, όπου ξεχνά την Ανατολική Ιερουσαλήμ και όπου τα κατεχόμενα δεν επιστρέφουν πρόσφυγες? Πώς θα δεχόταν ένα τέτοιο κράτος? Ακριβώς τότε όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μην ξεχνάτε ότι τότε είχαμε άλλο είδους ενεργειακό παζάρι και οικονομική. Άρα και εδώ πιστεύετε ότι είναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, το ενεργειακό και η οικονομία, διότι ακούγοντάς σας να περιγράφετε, και είναι ένα από τα βάσιμα στους στρατηγικούς σχεδιασμούς και στην ανάλυση, αντιλαμβάνομαι ότι η Γάζα κλείνει και το κεφάλαιο οποιασδήποτε υποψίας για αποκλειστική οικονομική ζώνη των Παλαιστινίων. Νομίζω πως εκεί, προς τα εκεί πάμε. Γι' αυτό και σας είπα ότι ανεξάρτητα από το κομμάτι της στρατιωτικής επιχείρησης, η οποία θα ολοκληρωθεί, αυτή είναι η γνώμη μου, δηλαδή μπορεί να ολοκληρωθεί τμήματικά σε στάδια ώστε να μην δημιουργηθούν αλλεπάλληλες κρίσεις και κριτικές στην όλη επιχείρηση, αλλά θα ολοκληρωθεί. Επομένως, μετά από αυτό είναι η πολιτική και διπλωματική αντιμετώπιση. Και σε αυτή την πολιτική και διπλωματική αντιμετώπιση θα βρεθούν πάλι ούτως ή άλλως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το Ισραήλ με μια μετριοπαθή ηγεσία των Παλαιστινίων. Γιατί κοιτάξτε και κάτι άλλο, κύριε Σακίνη, αυτή η ταύτιση του Παλαιστινιακού αγώνα με το Ισλάμ και μάλιστα στην πιο ακραία εκδοχή του είναι μια λανθασμένη πολιτική κατά τη δική μου γνώμη για τους Άραβες. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται για το μέλλον είναι πώς μπορεί να γίνει η απορρόφηση της αγωνίας των Παλαιστινίων και της ανάγκης και αυτή να εκφραστούν μέσα από μια κρατική υπόσταση, αποφεύγοντας μια ευρύτερη περιφερειακή ανάπτυξη. Η οποία βεβαίως κατά τη δική μου γνώμη δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αναγκαστεί το Ισραήλ να χτυπήσει με πυρηνικά. Έτσι τότε θα έχουμε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά προς το παρόν αυτό δεν το βλέπω. Άρα εσείς δεν θα ποντάρατε, μπορεί να είναι άστοχη έκφραση, στην εμπλοκή δια αντιπροσώπων του Ιράν, είτε είναι η Χεσμπολάχ είτε είναι οι άλλες οργανώσεις στα υψίπεδα του Γκολάν? Θεωρείτε περιορισμένο ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Νομίζω ότι είναι περιορισμένο εκ των πραγμάτων, γιατί η Χαμάς, κατά την δική μου εκτίμηση, αγαπητέ κύριε Σακίνη,
χτύπησε πρώτον για να δοκιμάσει τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεύτερον να διευκολύνει με τρόπο που δεν μπορώ να τον περιγράψω παρά μόνο έτσι σύντομα τη Ρωσία, και τρίτον να ανεβάσει το κασέ του Ιράν. Δηλαδή εδώ έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, έχουμε το πώς η προσοχή η διεθνής φεύγει προσωρινά από την Ουκρανία και πάει στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως δημιουργείται και μία, αν θέλετε, ειδική σχέση μεταξύ, μέσα σε αυτήν την περιφερειακή δράση όλων των δυνάμεων. Βεβαίως είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία, έτσι. Εννοείται, πάντα ακριβώς. Είναι. Τίποτα δεν είναι από μόνο του ξεκομμένο και αυτοτελές. Όμως μου λέει εδώ πέρα ο Αργύρης, και είναι πολύ σωστή επισήμανση, σήμερα η Χαμάς είναι το ακραίο κίνημα με τρομοκρατικές ενέργειες. Αλλά αυτή τη Χαμάς δεν εξέθρεψαν και οι Δυτικοί και το Ισραήλ κόντρα στην PLO του Αραφάτ προκειμένου να τον αποδυναμώσουν. Κύριε Σαχίνη, στη διπλωματία γι' αυτό την χαρακτήρισα αμήνικτη, όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Βεβαίως και όταν δουν ότι κάποια δύναμη αναπτύσσεται η οποία ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, θα κοιτάξουν να βρουν μια αντίρροπη δύναμη για να δημιουργήσουν την αντίθεση και να συνθέσουν τα πράγματα σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Έτσι έγινε και στο Αφγανιστάν, έτσι έγινε και αλλού. Αυτό όμως που δεν πρέπει να μας διαφεύγει στην λογική της διπλωματίας είναι το ότι όλοι προσπαθούν να χτίσουν μια αποτρεπτική ισχύ με στόχο να κερδίσουν τους πολιτικούς στόχους. Δεν είναι. Δείτε παραδείγματος χάρη κάτι που δεν θίξαμε στη συζήτηση και αν μου επιτρέπετε νομίζω έχει μεγάλη σημασία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο τρόπος που κινείται η Τουρκία. Η Τουρκία ετοιμάζεται για πολλαπλά σενάρια. Ο τρόπος που κινείται περνάει μέσα από τρία στάδια που είναι ο εθνικισμός, ο ισλαμισμός και ο μιλιταρισμός, δηλαδή μια προσπάθεια να ξαναμπεί η Τουρκία στο διεθνές παιχνίδι. Όχι ότι έφυγε, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια η παρουσία της είναι ισχυρή. Επομένως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι, γιατί χθες έγιναν οι δηλώσεις του Μπαξελή για την ανάγκη, αν θέλετε, ή την πιθανότητα παρέμβασης στρατιωτικής της Τουρκίας στην Παλαιστίνη για την υποστήριξη της εγγύησης. Και μάλιστα επικαλέστηκε το μοντέλο της Κύπρου, που είναι πρωτοφανές, έτσι. Είναι πρωτοφανές, δηλαδή. Τα καλά και συμφέροντα, πάντα, η Τουρκία. Με ρωτάει εδώ ο Νίκος, γιατί εδώ την εκπομπή την κάνουμε μαζί με τους ακροατές. Γιατί, κύριε Πρέσβη, έγινε ταύτιση του Παλαιστινιακού με το Ισλάμ? Μήπως γιατί όταν ρωτάς έναν Ισραηλινό γιατί θεωρεί πως του ανήκουν τα εδάφη της Παλαιστίνης, σου απαντά γιατί τους τα έδωσε ο Θεός, ξεχνάει ο κύριος Πρέσβης, λέει ο Νίκος, ότι οι υπερορθόδοξοι κάνουν κουμάντο πλέον και επίσημα στην κυβέρνηση του Ισραήλ? Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν κάνουν κουμάντο. Υπάρχουν πολλές τάσεις μέσα στην κυβέρνηση. Σας είπα, ήμουνα κάτω και έβλεπα τα πράγματα από πολύ κοντά. Είναι σωστό αυτό που λέει, ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να σε σοβαρής κλιμάκωσης για την, αν θέλετε, προσπάθεια να ταυτίσουν το Ισλάμ με τους κύριους Παλαιστίνιους. Αλλά εμείς μεγαλώσαμε σε μια γενιά που ζήσαμε το αίτημα για μια ελεύθερη Παλαιστίνη, έτσι δεν είναι? Γνωρίσαμε επομένως τις γωνίες που έπρεπε να σμιλευτούν. Πώς ξεκίνησε, όλα τα ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε στην ιστορία. Αλλά είναι σίγουρο ότι οποιοδήποτε παλαιστινιακό κίνημα συνδεθεί με μια ακραία έκφανση και με τρόπο που να εκτεθεί ως τρομοκρατικό, το δείχνουν οι άλλοι με το δάχτυλο σαν εχθρό. Άρα αυτό αποδυναμώνει ουσιαστικά την δυνατότητα να δημιουργηθεί μια καλύτερη ευόδοση των στόχων, των πολιτικών στόχων. Γι' αυτό και σας είπα στην αρχή ότι κατά τη δική μου γνώμη η Παλαιστίνη πρέπει τώρα να συγκεντρωθεί και να επιδιώξει μια σταθερή και διαρκή πολιτική λύση. Ρωτάει εδώ πολλής κόσμος, γιατί ο κύριος Πρέσβης χαρακτηρίζει σημαντική την κάθοδο στο Ισραήλ του Έλληνα Πρωθυπουργού?
Γιατί, όπως σας είπα, εδώ πλέον υπάρχει ένα νέο επίπεδο διεθνών διπλωματικών σχέσεων που οποιαδήποτε απουσία θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από μία παρουσία. Εμείς έχουμε, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση έχει πλέον διακηρύξει την απόφασή της, της σκέψης της, τη στρατηγική σημασία των σχέσεων με το Ισραήλ. Επομένως, εάν ενώ πήγαν σχεδόν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες, έτσι, ανεξάρτητα σε ποιο επίπεδο, της Δύσης στο Ισραήλ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έλειπε με, με το επιχείρημα της, του προβλήματος της ασφάλειας, αυτό θα ήταν ένα, μείον στις δυνατότητες εμπλοκής στο μέλλον. Προς δική μας δηλαδή, προς τα δικά μας τα συμφέροντα, γιατί θα πρέπει να το τονίσω. Δεν φτάνει μια επίσκεψη, βεβαίως θα πρέπει να συνδυαστεί με έξυπνες διπλωματικές κινήσεις, ώστε όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο να αποφέρουν θετικά και ωφέλιμα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Άλλος φίλος λέει, κύριε Πρέσβη, δηλαδή το κίνημα των Ισραηλινών που διεκδίκησε τα εδάφη της Παλαιστίνης και τα πήρε με επικισμούς και πολέμους, με τη βοήθεια και της Δύσης, δεν ήταν και δεν συνεχίζει να είναι ακραίο όταν δεν συζητάει καν για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους? Υπάρχει στο Ισραήλ μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θέλουν, τα δύο κράτη και που θέλουν την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει αυτή η τάση και αυτή η πολιτική, αν θέλετε, προοπτική. Βέβαια, όλα άλλαξαν από την στιγμή της 7ης Οκτωβρίου. Γιατί εκείνη τη στιγμή δόθηκε ένα πολύ αρνητικό πρόσημο. Και βεβαίως δόθηκε η αφορμή να γίνει αυτό που γίνεται. Γιατί για φανταστείτε, να πάμε κάπου αλλού. Εάν σήμερα η Χαμάς απελευθέρωνε όλους τους ομήρους, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, και έλεγε, κοιτάξτε, εμείς αυτό το κάνουμε για να διασφαλίσουμε την ειρηνική επιβίωση και για να δούμε έναν πολιτικό στόχο στο μέλλον, τι θα γινόταν? Θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για το Ισραήλ να επιχειρήσει όλα αυτά που επιχειρεί. Γιατί τώρα πλέον έχει κάθε πρόσχημα. Ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα, αν κατά τη γνώμη σας στο σύμπλοκο της Μέσης Ανατολής και οι μεγάλοι παίκτες που λαμβάνουν μέρος δια αντιπροσώπων θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε μία άλλη αντίληψη και προσέγγιση. Δηλαδή, επειδή σχηματικά έχεις τους BRICS και τους G7, σχηματικά λέει, αν τους γινόταν ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ένας νικητής και ένας ηττημένος, μήπως θα βρισκόταν και ισορροπία σε παγκόσμιο επίπεδο από το να αναφλέγονται διαρκώς περιοχές? Δυστυχώς δεν υπάρχει ισορροπία δικαίου στην διεθνή αντίληψη της πραγματικότητας. Υπάρχει ισορροπία τρόμου και ισχύος. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ισχύς σε οποιοδήποτε τομέα αναφέρομαι της διπλωματίας, δεν μπορεί παρά να έχουμε και ιστορικούς ευνηδιασμούς όπως αυτόν που είχαμε. Επομένως, στο διεθνές στερέωμα, για να δημιουργηθεί αυτό που λέτε, θα πρέπει να υπάρχει μια νέα αναδιάταξη των διπλωματικών όρων, δηλαδή του ΟΗΕ, δηλαδή του διεθνούς δικαίου, δηλαδή των διεθνών σχέσεων, δηλαδή της οικονομίας. Να δημιουργηθεί δηλαδή η αντίληψη ότι όλα πηγάζουν από το δίκαιο και όχι από την ισχύ. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε μια τεράστια ανατροπή. Ευχής έργο θα ήταν. Γιατί και το έργο μιας ενός διπλωμάτη και της διπλωματίας είναι να υποστηρίξει την ειρήνη. Αναντήρητα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφισβήτηση σε αυτό. Αλλά βλέπετε ότι όλες οι κινήσεις οδηγούνται προς το αντίθετο. Και οδηγούν προς ένα κίνδυνο που αυξάνει την περιφερειακή, κυρίως για εμάς το λέω, αστάθεια και την πιθανότητα να επεκταθεί η σύγκρουση. Θεωρεί, λέει ο Κώστας, ο κύριος Πρέσβης, ο κύριος Κανέλλος, ότι υπάρχει πιθανότητα να φουντώσει και το κουρδικό για να προκληθεί ζήτημα στο Βόρειο Ιράν, την Ανατολική Τουρκία, το Βόρειο Ιράκ και τη Συρία, πλήττοντας έμεσα και άμεσα το Ιράν? Είναι πιθανό και δεν θα το απαντήσω μονολεκτικά, γιατί παίζουν πάρα πολλά σενάρια. Πάντως,
όταν άκουσα ότι το Ιράν συγκέντρωσε στρατό στα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν, σκέφτηκα αμέσως, επειδή όπως γνωρίζετε υπηρέτησε ως πρέσβης στο Αζερβαϊτζάν, σκέφτηκα αμέσως ότι αυτό προσπαθεί να το κάνει ώστε να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης. Επομένως όλα είναι πιθανά, μέτωπα που βρίσκονται σε μια, αν θέλετε, ουδέτερη κατάσταση να δημιουργηθούν, να αναταραχτούν, να δημιουργηθεί ένα καινούριο ανακάτεμα. Είναι πολύ πιθανό. Θα εξαρτηθεί από το μέχρι σε ποιο σημείο θα φτάσει η σύγκρουση. Δηλαδή αν περιοριστεί μέσα στη Γάζα και δημιουργηθούν αυτές οι τρεις ζώνες, γιατί ξέρετε νοητικά, έχω εξεργαστεί και ένα χάρτη που λέει ότι το Ισραήλ σκέφτεται αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, έτσι, γιατί υπάρχουν και οι εκπλήξεις, υπάρχει και η εσωτερική κατάσταση, υπάρχουν πάρα πολλά που δεν ξέρουμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της διπλωματίας, όσα δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, η σκέψη είναι να μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο και για μεγαλύτερο διάστημα η σύγκρουση μέσα στη Γάζα, ώστε να αναμετρηθούν οι Ισραηλοί με την Χαμάς. Αυτό τους ενδιαφέρει. Τα άλλα όλα είναι πολύ πιθανό να γίνουν, αν ακολουθήσουν πολλές κινήσεις και αν επεκταθεί η σύγκρουση. Άλλος φίλος εδώ λέει: κύριε πρέσβη, καλημέρα σας, ο Σπύρος. Άτυπα η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, μήπως είναι ήδη στο ΝΑΤΟ με την παρουσία τόσων δυτικών όπλων και δυνάμεων στο έδαφος της αυτές τις μέρες? Είναι σαν να λέμε ότι η Τουρκία δεν είναι πια στο ΝΑΤΟ, γιατί πηγαίνει αντίθετα με τα συμφέροντα της Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει απίστευτες κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο, ενώ χθες είχαμε τη συνομιλία του Ερντογκάν με τον αρχηγό της Χαμάς. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, γιατί ούτε η Τουρκία είναι εκτός ΝΑΤΟ με όλα όσα κάνει, τα οποία βεβαίως δημιουργούν και μια, αν θέλετε, πολύ τολμηρή αντίληψη για τον πολιτικό ρόλο της Τουρκίας, αλλά ούτε και η Κύπρος μπαίνει στο ΝΑΤΟ επειδή κάνει αυτά που κάνει. Σίγουρα δείχνει η Κύπρος μια 100%, δηλαδή νομίζω χωρίς καμία εξαίρεση, φιλοδυτική στάση, έτσι, μια απόλυτη γραμμή μοντέλου προς τη Δύση. Ρωτάει εδώ άλλος φίλος, βλέπετε γεννήσατε πολλά ερωτήματα. Δεν κύριε πρέσβη, υπάρχει στην πραγματικότητα στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ? Προκύπτει αυτό από κάπου ή είναι μύχη υπόθη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και απλά το Ισραήλ μας χρησιμοποιεί κάνοντας τη δουλειά του, αλλά δεν πρόκειται να σπεύσει συμμαχικά αν έχουμε για παράδειγμα μία αντιπαραβολή με την Τουρκία? Είναι σωστή η ερώτηση του ακροατή σας, αλλά θα πρέπει να απαντήσω ως εξής. Εάν δημιουργείται μια σχέση, δεν δημιουργείται προς επίρρωση των ωφελημάτων μόνο από τη μία πλευρά αλλά και από την άλλη. Αυτό όμως το ειδικό ερώτημα που κάνει εξαρτάται από εμάς. Πόσο έξυπνες διπλωματικές κινήσεις κάνουμε, πόσο αντιλαμβανόμαστε την παρουσία μας ως προς τη σχέση με το Ισραήλ με θετικό πρόσημο για μας. Δεν είναι κάτι που θα ενδιαφερθεί το Ισραήλ περισσότερο από ότι θα ενδιαφερθούμε εμείς. Ο Σάκης είναι το τελευταίο ερώτημα ακροατή. Μήπως η δογματική προσκόλληση, κύριε πρέσβη, του Ισραήλ στις ΗΠΑ είναι αυτό που το καταστρέφει? Ενώ, λέει ο Σάκης, δεν είναι στο Μανχάταν όπως νομίζουν οι πολίτες του. Το Ισραήλ είναι στη Μέση Ανατολή και έχει καταφέρει να είναι απερίκλειστο κράτος, τουλάχιστον ως προς τα ανατολικά, έχει εχθρούς παντού. Μόνο και μόνο για να μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν πόδι εκεί. Το βλέπει αυτό? Και επίσης, πώς απαντά στο γεγονός ότι πάρα πολλοί Ισραηλινοί διανοούμενοι και δημοσιογράφοι εγκαλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι η πολιτική της μη αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους και η επί 75 χρόνια καταπίεση οδηγεί σε αυτά που οδηγεί? Και αυτό το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό και σωστό. Μέσα στο Ισραήλ διαπιστώνω ότι υπάρχει μια μεγάλη φαγωμάρα. Βεβαίως αυτή η φαγωμάρα γίνεται αντικείμενο πολλών μεγάλης κριτικής από πλευράς, όπως είπε ο ακροατής σας, διανοούμενων.
Τώρα, για την σχέση με την Αμερική, γνωρίζουν καλά οι Ισραηλοί, γιατί είναι πρακτικός λαός, επειδή έχει υποφέρει στο παρελθόν. Ξέρουν καλά πώς μπορούν να αξιολογήσουν τις σχέσεις τους. Δηλαδή πιστεύω ότι γνωρίζουν ότι δεν είναι στο Μανχάταν. Άλλωστε, υπάρχει μια πλευρά μέσα στο Ισραήλ που κινείται αυτόνομα και αυτοδύναμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο και να σας φαίνεται αυτό περίεργο, αυτό διαπίστωσα. Ας πούμε, στην τεχνολογία το Ισραήλ είναι πάρα πολύ προωθημένο και δεν ενδιαφέρεται να μοιράσει αυτή την αξία με κανέναν. Επομένως θα έλεγα πως σωστά είναι όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά δεν νομίζω να διαταράττουν τον κεντρικό κύκλο που είναι η συμμαχική σχέση που έχουν και για πολλούς λόγους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Δεν σας βρίσκω πολύ αισιόδοξο πάντως, κύριε Πρέσβη, για το επόμενο άμεσο προσεχές διάστημα. Κάνετε άριστα και κάνετε άριστα, γιατί αν δεν προσεγγίσουμε, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, την πραγματικότητα με όρους ρεαλισμού, δεν μπορούμε να παίξουμε τον οποιοδήποτε ρόλο στο τι θα γίνει. Διαφωνώ και εγώ με το ότι δείχνουμε τους εχθρούς με το δάχτυλό μας αντί να δείχνουμε τα ιδανικά μας και τις αξίες μας. Μα εδώ καταστρέψαμε όμως όλη την περιουσία του ελληνικού έθνους με το να χτυπήσουμε την ελληνική παιδεία και την ελληνική γλώσσα. Εδώ καταστράφηκε στην Ευρώπη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Πώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι? Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε κοντά στη συνειδητοποίηση όλων αυτών των γεγονότων αν θέλουμε να παίξουμε ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή θα πρέπει να την γνωρίζουμε για να την αντιμετωπίσουμε. Νίκος Κανέλλος, πρέσβης επιτιμή, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία πρωί Δευτέρας. Καλή σας ημέρα, κύριε πρέσβη, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, καλή σας ημέρα.